Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, όμως Αλεξία Τασούλη προχώρησε και σε μια αποκάλυψη για το τι συνέβη το καλοκαίρι του 20 με το Roots Race. Ναι, Ματίνα, για πρώτη φορά σήμερα ο Νίκο Δένδια συνέδεσε την κρίση με το Ρούτ Ρέι και την σοβαρή ελληνοτουρκική κλιμάκωση που είχαμε το καλοκαίρι του 2020 με την παρουσία των μαχητικών F-16 από τα Εμμυράτα στη Σούδα. Διότι όντω εκείνο το διάστημα, εκείνο τον Αύγουστο, γινόντουσαν κοινέ ασκήσει των δύο χωρών στην Κρήτη, όμω για πρώτη φορά σήμερα ο Νίκο Δένδια είπε ότι τα μαχητικά εκείνα των Εμμυράτων ήταν οπλισμένα. Άρα επί τη ουσία έτοιμα να συνδράμουν την ελληνική πολεμική αεροπορία σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωση με την Τουρκία στο Αιγαίο. Και αυτή η συνεργασία τότε φαίνεται ότι αποτέλεσε τον πρόδρομο των γεγονότων για να επισκεφτεί ο Πρωθυπουργό στο Άμπου Ντάμπι δύο μήνε αργότερα, τον Νοέμβριο, και να υπογραφεί τότε η πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία Ελλάδα-Εμμυράτων, που προέβλεπε και ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή, μια συμφωνία, ματίνα να θυμίσουμε, που ασφαλώ είναι ακόμη σε ισχύ.